ολοκληρώθηκε η διαβούλευση, μπαίνει πλέον στη Βουλή και πάει προς ψήφιση. Μας εξόδισε στο να προκαλέσουμε αυτή την σύσκεψη. Είχαμε βρεθεί και στο επιμελητήριο, νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντηση που είχαμε. Ανταλλάξαμε απόψεις, ήταν πρώτη της διαβούλευσης. Άρα είχαμε το νομοσχέδιο, ξέραμε που βαδίζαμε. Τα συμπεράσματα ήταν κοινά. Νομίζω ότι δεν απήχαμε. Τότε αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια κινητοποίηση όπως είχε γίνει και στην Αθήνα. Είχαμε πει ότι θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας αφού εν τέλει θα έχουμε και ένα οριστικό νομοσχέδιο, όπως αυτό θα έγινε από τη διαβούλευση. Αυτό το έχουμε. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, αλλά σίγουρα δεν αλλάζει ο κύριος άξονας του νομοσχεδίου, ο οποίος βασίζεται στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης. Η διαπίστωση, δεν θα επαναλάβω τα όσα είχαμε πει την προηγούμενη φορά, νομίζω ότι δεν θα ήθελα να τις κουράσω και νομίζω ότι τις διαπιστώσεις έχουμε κάνει. Όπου έχουμε κληθεί όλοι μας, έχουμε δώσει απαντήσεις σε σχέση με την άποψή μας. Ας περιοριστούμε όμως να πούμε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο δεν αποτελεί τρόπο να αφηγηθεί η φοροδιαφυγή. Δεν θα επιλύσει το ζήτημα. Αντιθέτως, στηριζόμενοι σε αυτόν τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης, δημιουργεί πολλές αδικίες και δημιουργεί πολλές αδικίες στο μέρος αυτού των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κατά τεκμήριο είναι πιο αδύνατοι. Διότι αυτοί που θελώνουν εισοδήματα κάτω από τις 10.000 ή 14.000, δεν είναι απαραίτητα οι συγκύβδοι προφυγάδες όπως θέλει να το δηλώνει η κυβέρνηση. Είναι πάρα πολλές κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι επί της ουσίας αυτά βγάζουν. Αυτά βγάζουν, αυτά δηλώνουν. Εντάξει, ναι, αλλά ξέρετε, προς τρίτους που γίνεται πολύ λογικό. Δεν είναι τόσο απλό. Η πολιτεία οφείλει να κάνει ελέγχους. Η πρόσκληση σε έλεγχο δεν είναι πρόσκληση σε κοινωνική εκδήλωση. Ούτε αυτό προσκαλούμαστε. Ελάτε να με ελέγξετε. Κατά αυτόν τον τρόπο εν τέλει τι συμβαίνει. Τι έχουμε έτσι όπως πάει να περάσει η κυβέρνηση. Στην ουσία, βάλει σε όλους όσοι αισθάνονται αδικημένοι να υποβάλουν τον εαυτό τους σε ένα έλεγχο και ταυτόχρονα αφήνει στο απειρόβλητο μια πολύ μεγάλη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα επιχαίρουν ακριβώς επειδή είναι ευνοημένοι της κατάστασης, θα έρθουν με 1.500 ευρώ και θα κάνουν επί της ουσίας μια ιονή περαίωση. Γιατί επ' αυτούν, περί αυτούς συζητάμε. Δηλαδή τι, θα έρθει να πληρώσει 1.500 ευρώ, δεν θα δηλώσει τίποτα, θα δηλώσει και επιθυμεί έλεγχο και την κυβέρνηση να μας πει ότι εγώ θα ελέγξω αυτούς που θα μου το δηλώσουν. Άρα αυτοί που δεν θα το δηλώσουν, πάνε στο απειρόπλητο.